Από το μικροσκόπιο του πολιτικού τμήματος του Αριού Πάγου θα περάσει ξανά η υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη με τον συνδυασμό των ανεξάρτητων υποψηφίων Έλληνες για την πατρίδα και την ελευθερία. Ήδη το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε εκ νέου υπόμνημα για να εμποδίσει την κάθοδο του μορφώματος στις εκλογές, ενώ ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Νέα Δημοκρατία. Νομικοί εκτιμούν ωστόσο ότι και η νέα του απόπειρα θα πέσει στο κενό. Στην προηγούμενη απόφαση του Άριος Πάγος είπε ότι δεν είναι μόνο το κόμμα το οποίο απαγορεύεται ή ο συνασπισμός κομμάτων, αλλά και οποιοδήποτε μόρφωμα θα μπορούσε να επηρεάσει την νομοθετική λειτουργία κατά τρόπο αντιδημοκρατικό. Και ανέφερε εμέσως πλην σαφώς και το συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, με ανάρτησή του στα social media, προαναγγέλει την κατάθεση υπομνήματος σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Με βάση την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Siemens, που αναφέρει ότι τα εν λόγω μορφώματα λειτουργούσαν συστηματικά ως πλυντήρια μαύρου χρήματος. Ως εκ τούτου δεν υπηρετούν το δημοκρατικό πολίτευμα και με βάση το άρθρο 29 του Συντάγματος πρέπει να απαγορευτεί η συμμετοχή τους στις εκλογές. Η τροπολογία του 2023 ψηφίστηκε λίγες μέρες πριν μπούμε στην προεκλογική περίοδο του Μαΐου, δεν προβλέπει απαγόρευση καθόλου είτε για τον ίδιο είτε για τον διασμό ανεξαρτήτων υποψηφίων με βάση τα κολλήματα τα οποία προβλέπονται σε περίπτωση που ο ίδιος ηγούνταν κόμματος ή κομματικού σχηματισμού. Δεν λέει λοιπόν ότι το απαγορεύεται πουθενά να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, δεν το απαγορεύεται πουθενά να συμμετέχει σε συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Η πολιτική αντιπαράθεση για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής μετά το άνοιγμα που είχε κάνει προς αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζεται. Να γίνει σαφές, λέμε σε όλους, τι σημαίνει Χρυσή Αυγή Κασιδιάρης, ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Ότι δεν πρόκειται για κανένα αντισυστημικό κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία έχει συμφέρον να χαϊδέψει τα αυτιά των ακροδεξιών σχημάτων κομμάτων, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να αλλιεύσει τα ορφανά της Χρυσής Αυγής.